Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσατε δύο οργανικά κομμάτια από το σύνολο κουζουκιών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Το Σέρβικο Σμυρνέικο του Γιάννη Παπαϊωάννου, ηχογραφημένο το 1937. Και το Ταταβλανό ή Τρικαλινό Ζεμπέκο του Βασίλη Τσιτζάνη, ηχογραφημένο το 1939. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για το θερμό σας χειροκρότημα. Υπάρχουν 5 παγκόσμιοι λαϊκοί μουσικοί θησαυροί με πιο γνωστό το blues, μετά το tango, μετά το flamenco, μετά το fado. Το tango βέβαια είναι αργεντίνικο, έτσι, το blues αμερικάνικο, θεωρούσε αυτονόητα. Το flamenco ισπανικό, πορτογαλέζικο το fado και σε αυτά έχει προσθεθεί και το ρεμπέτικο. Και πρώτα οι ξένοι είπαν ότι τα ρεμπέτικα είναι τα blues της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε πώς νιώθει κάποιος όταν σε όλες τις άλλες χώρες αυτή η μουσική θησαυρή της πατρίδας του διδάσκονται επισήμως στα σχολεία και υπάρχουν και σχολές για να μάθει κανείς και στα πανεπιστήμια και εδώ να μην έχουμε. Θα μου πεις, μιζεριάζουμε, αρχίζουμε με μία μικρή γκρίνια. Όχι, σας λέω ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θησαυρό που δεν ξέρετε ούτε είναι αυτό το θέμα της απόψινής παρουσίασης και συναυλίας, δεν ξέρετε πόσο το εκτιμούν οι ξένοι. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι η κίνηση του μουσικού σχολείου της Καβάλας ήταν πολύ σημαντική να κάνει αφιέρωμα στο ρεμπέτικο και να παίζουν αυτά τα νεαρά άτομα, παιδιά τα λέμε και συγγνώμη κύριοι που παίζετε και κυρίες, είναι πολύ σημαντικό ότι παίζουν εξαιρετικά τα ρεμπέτικα τραγούδια. Εξαιρετικό επίσης ότι πολλοί συνάδελφοι μουσικοί μαζί με το διευθυντή του σχολείου κάναν αυτή την εκδήλωση και μάλιστα όλοι νιώθουμε έτσι μια μικρή υπερηφάνεια και για τα ρεμπέτικα και που ήρθαμε πάνω αφιλοκερδός έτσι που ακούγεται, έτσι δεν είναι. Και ο Αγάθων έτρεξε και ο Δημήτρης εδώ πέρα και εγώ από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, να έρθουμε να βοηθήσουμε και να καθίσουμε και δεύτερη βραδιά, γιατί το ζούμε, μας αρέσει, γινόμαστε παιδιά μαζί με τα παιδιά. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω και να σας λέω την ιστορία του ρεμπέτικου με λεπτομέρειες, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Απλώς όμως θα σας τα πω λίγο σαν μάθημα μαθητικό και θα καταλάβετε. Τίποτε δεν ξεφύτρωσε από μόνο του. Ούτε τα ρεμπέτικα ξεφύτρωσαν από μόνα τους. Αλλά ήταν τα τραγούδια της μαγιάς των ανθρώπων που ήταν εκτός συντεταγμένης κοινωνίας, όπως εκτός συντεταγμένης κοινωνίας ήταν αυτοί που κάνανε τα blues στην Αμερική ή αυτοί που κάνανε τα tango στην Αργεντινή. Ναι,
Και το ίδιο με τα φάντο και τα φλαμέγκο. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι μουσικοί θησαυροί, κάποια τραγούδια, ας πούμε τα blues, ας πούμε τα ρεμπέτικα, τα οποία ήταν εκτός νόμου, τα κλωτσούσαν, τα διώχναν. Ακόμα και το όνομα ρεμπέτης κάποτε εδώ ήταν βρισιά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι αυτά τα οποία τα γράψαν αγράμματοι άνθρωποι. Άνθρωποι που αν δείτε, θα δείτε του Μάρκου Βαβακάρη κάποια στιγμή πώς υπογράφει για να καταλάβετε πόσο λίγο πήγε σχολείο. Κι όμως αυτός τραγουδιέται σήμερα περισσότερο. Δεν τραγουδιέται ο μεγάλος και θεϊκός μας Μίκης, ούτε ο επίσης το ίδιο με όλα τα χαρακτηριστικά Μάνος τόσο πολύ. Γιατί, σκεφτείτε το. Τα ρεμπέτικα λοιπόν ξεκίνησαν στην αρχή σαν μια ιδιωτική υπόθεση της μαγιάς. Και σαν τραγούδια της μαγιάς που ήταν, αλλά ήταν ωραία, ήταν ηλωνικά. Θα ακούσετε δύο τέτοια τώρα που θα τραγουδήσει ο Αγάθων. Ήταν πολύ ωραία. Και οι άλλοι και καθώς πρέπει λέγανε, ρε εσύ, ωραία είναι αυτά, γιατί να μην τα ακούμε κι εμείς. Έτσι άρχισε να διαδίδεται το πράγμα. Αλλά στην αρχή ήταν τραγούδια της μαγιάς, όπως τα blues ήταν τραγούδια των μαύρων. Λοιπόν, τα στιχάκια, όπως τα παρακολουθήσετε, από αυτά τα τραγούδια, τα δύο που θα ακούσετε, το Μεμέτι και το άλλο, τον Ποχώρη, τα δύο λοιπόν αυτά τα τραγούδια έχουν στιχάκια, ως επί το πλείστον, τα οποία δεν έχουν πολύ σχέση μεταξύ τους. Είναι αδέσποτα, είναι στιχάκια της μαγιάς, τα φτιάχναν οι άνθρωποι μόνο για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδος του ρεμπέτικου και καλά είναι να βάλουμε και δύο χρονολογίες, ας το πω στο μυαλό μας. Μία έτσι γενικότερη, τέλη του 1800, άρχισαν τα ρεμπέτικα και κατά σατανική σύμπτωση, λόγω βέβαια δημοκρατικής επανάστασης, άρχισαν και τα blues και τα τάγκο και τα φλαμέγκο είναι λίγο παλιότερα και τα φάντο άρχισαν και τελείωσαν σαν καλές κατασκευές στα μέσα της δεκαετίας του 50. Τα πρώτα λοιπόν δεν ξέρουμε, για τα πρώτα δεν ξέρουμε ούτε τους δημιουργούς τους, πώς τους λέγανε, γιατί ήταν της μαγιάς. Πρόσθετε ο ένας ένα στιγάκι, ο άλλος κάτι άλλο, ένας που ήταν καλός στο όργανο και θυμόταν και μια παραδοσιακή βυζαντινή ή δημοτική μελωδία, έφτιαχνε μια δικιά του και έτσι γίνανε αυτά τα τραγούδια στην αρχή. Είναι η πρώτη λοιπόν περίοδος, αυτά τα δύο τραγουδάκια, τα πρώτα θα τα ακούσουμε, πολύ σημαντικά και πασίγνωστα. Νεολαίοι σήμερα που έχουν γκρουπάκια τα παίζουν σαν τρελή. Λοιπόν, η πρώτη περίοδος με δύο τραγούδια. Thank you.
ψήκα κι αργή, αμάν αμάν, λέγομαι τέρτη το μάνε. Thank you.
Θα ακούσατε, τουλάχιστον αυτοί που έχουν κάποιες παραπάνω γνώσεις, ίσως και μια μεγαλύτερη ευαισθησία στο αυτή, για τη μουσική εννοώ, ότι αυτά δείχνουν λίγο βυζαντινά, με βυζαντινή μουσική, με δημοτική μουσική, με αστική λαϊκή μουσική, είναι καθαρά ελληνικά τραγούδια. Να φανταστείτε ότι τα άλλα που άκουγε τότε, ας πούμε, καθώς πρέπει η αστική τάξη, γύρω-γύρω στην οποία ζούσαν οι μάγκες, ήταν ευρωπαϊκά. Ήταν ο κομπλεξικισμός, ήταν η ευρωλιγουριά που είναι ορισμένη για σήμερα. Ενώ αυτά ήταν ελληνικότατα. Βυζαντινή μουσική, απόρρια της αρχαίας, δημοτική μουσική και βέβαια αστική λαϊκή μουσική παραδοσία. Πρέπει να σας πω ότι τα ρεμπέτικα τραγούδια γενικότερα είναι τραγούδια του Άστεως. Τα δημοτικά είναι της Υπαίδρου. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια με αυτό το περιεχόμενο, χωρίς επώνυμο δημιουργό, δημιουργούνταν μέχρι περίπου το 1920-22 και βέβαια όλοι οι συνθέτες τότε τα ακούγαν, επηρεαζόντουσαν, ψιλοκλέβαν διάφορες μελωδιούλες, αλλά ξέρετε τότε δεν υπήρχε και κάποια εταιρεία που να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία στο τραγούδι. Και έτσι... Ενώ τώρα που υπάρχει, είδε τι είπαμε, Τέλη. Τώρα που υπάρχει, 50.000 το μήνα έπαιρνε ο διευθυντής Σάιτη. Μισθό. Με ξένα λεφτά πάνω μου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνθρωπος έκλεβε στην Ελλάδα. Σώμα. Υπάρχουν κλέφτες στην Ελλάδα. Όχι. Μόνο αρματολίδα. Μπορώ να σας πω κάτι ωραίο. Είμαι παντελώς ανεξάρτητος από κομματικά και τέτοια. Παντελώς δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή απέσια ανεξάρτητος. Λοιπόν, μεγάλωσα όμως από μια οικογένεια, η οποία στη μία μεριά, όπως μου έλεγε η μητέρα μου, δεν τα είδα εγώ αυτά, του Σαλονιού, το γνώρισε αυτό, ήταν η φωτογραφία κάποιου τότε βασιλιά. Στην άλλη πλευρά ήταν του Βενιζέλη η φωτογραφία. Και ξέρετε, τσακωνόταν. Όχι, λέει, ποτέ δεν έγινε τίποτα. Δεν τσακωνόμαστε. Ο ένας έλεγε, μου αρέσει αυτός ο άλλος, μου αρέσει το άλλο. Εγώ όμως, σαν μικρό παιδάκι, πρέπει να σας το πω αυτό το πράγμα. Από όπου. Και τι να σας πω, από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ενταγμένοι κομματικά, αλλά κάτι πιστεύαν λίγο από εδώ. Λίγο από εκεί. Για να σας πω τι άκουγα. Καταλαβαίνετε, εγώ μικρό παιδάκι. Άκουγα. Όλοι οι πολιτικοί είναι ψεύτες και κλέφτες. Το άκουγα και από τους βασιλικούς και από τους βενιζελικούς. Τι θέλετε να πιστέψουμε να γίνω αργότερα. Απολογία, ε. Λοιπόν, να περάσουμε στη δεύτερη περίοδο των ρεμπέτικων, η οποία ξεκίνησε με τον ερχομό στην Ελλάδα του 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων από αυτή την άθλια ιστορία, των ξένων πάλι ιστορία, αλλά φταίμε κι εμείς, εντάξει. Γιατί ξέρετε, η ιστορία του ρεμπέτικου σε μεγάλα διαστήματα είναι δεμένη και με την ιστορία πολιτική, κοινωνική της Ελλάδας. Είναι σίγουρο αυτό, όπως και σε άλλες χώρες, όπως και το blues, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σας έλεγα, με τον ερχομό στην Ελλάδα 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων. Ανάμεσα σε αυτού, τους λέγανε τουρκόσπορους εδώ, οι καθαροί, μην πω καμία βαριά κουβέντα. Ρουμονίσι. Έχουμε συνοηθεί απόψε να λέει τις αλήθειες αυτός. Και εγώ να κάνω την κορόιδα. Να τα λέω... Εγώ θα πάω το ξύλο, αλλά δεν πειράζει. Ω, θα δείτε για μένα για τα υποδόρια. Έχω φέρει και σωματοφύλακες σήμερα, δεν μπορώ. Λοιπόν, ήρθαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι και ανάμεσά τους ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα τότε της ιωνικής μουσικής. Παναγιώτης Τούντας, θεός που λέμε, Βαγγέλης Παπάζο, ο Περιστέρης ο Σπύρος, ο Γιάννης Δραγάτσης ή ο Γδοντάκης. Και να πάει κανείς και πάνω λίγο βόρεια προς την Κωνσταντινούπολη, ότι ήταν, όπου ήταν ο Κώστας Καρύπης και ο Κώστας Καρβέλης. Αυτό είναι τα ουδιάς. Ο Μέγιστος των τραγουδιστών. Όχι, ήταν και συνθέτης όμως, έγραφε και φοβερά τραγούδια.
Έχει δίκιο που επισημαίνει και έναν τραγουδιστή, τον οποίο θεωρούμε όσοι ασχολούμαστε με το είδος. Τον μέγιστο. Ναι, τον μέγιστο όλων των εποχών. Κι όμως υπήρχε ένα σύγχρονο, υπάρχει ο άνθρωπος σήμερα, το ξέρετε πολύ καλά. Λέω, ο μέγιστος ποιος είναι, ο Νταλγκάζο, λέει. Ποιος είναι. Ενώ κατά τα άλλα δεν θα σας αρέσει με αυτό το όνομά του. Λοιπόν, ήρθαν στην Ελλάδα και φέρανε τον αέρα, τον ραφινάτο αέρα της ιωνικής μουσικής. Και τα ρεμπέτικα τότε άρχισαν να διαδίδονται και σε άλλο κόσμο και σε άλλο κοινό. Δεν ήταν μόνο της μαγιάς. Γραφόντουσαν όμως τραγούδια ρεμπέτικα τότε της μαγιάς με θεματολογία ονειρή. Και μάλιστα τα γράφαν άνθρωποι όπως ο Τούντας. Θα τον δείτε ίσως εκεί πέρα, ένας κρατάκι ένα τσιγαράκι ο καημένος, απλό καπνό. Λοιπόν, με την γραβατούλα του. Θα δείτε και τους άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι γράφαν και πονηρά τα οποία τα υιοθετούσε η μαγιά. Τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσετε τώρα, αυτών των συνθετών που είπαμε, ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Και τότε, βέβαια, μουσικοπαγκλαμάδες, ακροδεών κλπ. Τότε πεζόντουσαν, ξέρετε, με τα όργανα της Σμυρναίκης Ορχήστρας. Δηλαδή, σαντουρόβιολα, σαντούρι ή κανονάκι, βιολί, ούτι, έτσι πεζόντουσαν, γιατί έτσι ήταν στη Μικρά Ασία. Εδώ τα παίζουμε αλλιώτικα. Δεύτερη περίοδος των ρεμπέτικων, λοιπόν, με τους μικρασιάτες δημιουργούς.
Oh,
τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, τον είδατε μου, το τσιγαράκι. Ναι. Μάλιστα, μόλι η κόρη του είχε και μια έτσι εύσομη γυναίκα. Τη φοβόταν, λέει, τη μαμά, ο παπάς. Αυτός ήταν για πάρα πολλά χρόνια διευθυντής των ελληνικών εταιριών και μάλιστα ήταν αυτός που ανακάλυψε τη Ρόζα Ασκενάζη, τη Ρίτα Αμπατζή, τον Αντώνη Ιταλκά, μεγάλα δηλαδή ονόματα του τραγουδιού, γιατί ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Μερικοί τον θεωρούν ίσως και το μεγαλύτερο λαϊκό δημιουργό που έχουμε γενικότερα στην Ελλάδα. Μερικοί τον θεωρούν. Τώρα ξέρετε τι ήταν, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Α, μπορείτε. Αλλά ποιος είπε εγώ. Ναι, μίλησε για ένα θεϊκό άνθρωπο. Πάντως, Αγαδόν, αν σήμερα, σήμερα και τα τελευταία 10-20 χρόνια επηρεάζονται κάποιοι, δεν επηρεάζονται ούτε από τον Τούντα, ούτε από άλλους. Από το Σκαρβέλη επηρεάζονται. Θα το για τους μουσικούς περισσότερο, ειδικά για τους κοραντές. Ακριβώς. Για τις κιθάρες, για τα ακορντεόν, μαντολίνα, μαντόλες ήταν κορυφαίος ενορχιστρώτης. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι φέραν αυτόν τον αέρατο, τον οποίο ακούσατε με αυτά τα τραγούδια, το μικρασιάτικο. Στην Ελλάδα όμως υπήρχε επίσης μακιά. Μακιά, έτσι, η μεδαπή μακιά, δεν ήταν προσφυγική μακιά. Και η δεκαετία του 30 άλλαξε και άλλαξε και το ρεμπέτικο. Δηλαδή τι, μπήκε μέσα το μπουζούκι. Το μπουζούκι. Μην ακούτε παραμύθια ότι είναι τουρκικό όργανο. Αυτά τα λένε όσοι δεν ξέρουν, δεν τους χαρακτηρίζω αλλιώς, γιατί χάνω τα λόγια μου και μειώνεται η κουβέντα που λέω και η ισχύς της. Είναι αρχαιοελληνικό όργανο. Το μπουζούκι που ακούγεται είναι από το μπουζούκ ταμπουρά, ένα μακρύ όργανο με το οποίο μοιάζει το μπουζούκι, αραβικό δηλαδή, ένας μακρύς ταμπουράς. Αλλά προσέξτε, η λέξη ταμπουρά είναι από την αρχαία ελληνική, δεν είμαι αρχαιόπληκτος. Εγώ είμαι. Ευχαριστώ. Βλέπετε κάπου παρέα, έχουμε αγάπη μεγάλη. Λοιπόν, είμαι, είμαι. Το λέω αγάπη, για να καταλάβουν, δεν το λέω με καμία ιδιαίτερη. Εγώ το λέω και εγώ. Σε ξέρω καλά, οπότε δεν πιέζεται να δικαιώσω. Λοιπόν, σας λέω ότι ο ταμπουράς που λέμε, ή πανδουρής, λέμε ο ταμπουράς που μακριγιάννη, είναι πανδουρής και είναι το αυτό που ζούσε, όπως αυτό εδώ πέρα, κρατάει ο Φώτης, ήταν περίπου έτσι και ήταν και τρίχορνο, λεγόταν πανδουρής τρίχορνο. Λοιπόν αυτό το μπουζούκι το κυνηγούσαν σαν τουρκικό. Τι να πεις, Έλληνες εξουσιαστές. Αυτό τα λέει ο σαν να λες ελληνική αστυνομία. Ναι, αυτό τα λέει ο καταφέραν όμως και μας κάνανε Ευρωπαίους, είδες μετά από τόσα χρόνια. Προσπαθούσαν από τότε, αλλά μας κάναν τώρα. Βλέπετε τι παραστάσεις κάνουμε. Αγαθόν, και μας έτρωγε και εμάς ο αποτέφτειος μας να γίνουμε Ευρωπαίοι. Επειδή εμείς ήμασταν εναντίον και το ξέρουμε και οι δύο, αλλά τι να κάνουμε. Η πλειοψηφία κέρδισε, η πλειοψηφία. Ας βαρέσει την κεφάλα σας. Ας βαρέσει την κεφάλα της. Και η δεκαετία λοιπόν του 30 παίρνουν τα μπουζούκια στη μέση. Σε βάσμια μορφή ένας αγράμματος. Είναι δυνατόν να πιστέψετε τώρα ότι σας λέω να πει και ο κύριος Ιακωβίδης, αλλά να πει και ο κύριος Αντόπουλος. Δεν βάζω Έλληνα ακαδημαϊκό πάνω από τον αγράμματο Μάρκο Βαμβακάρη. Με το χέρι στην καρδιά μου. Εσείς βάζετε κύριε Ιακωβίδη. Βάζετε Έλληνα ακαδημαϊκό πάνω από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Αφού ξέρεις ότι είμαι γνωστός μαρκομανής, τι με ρωτάς. Πιο μαρκομανής από μένα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι, για να είναι εισαυτικό. Μόνο ο ίδιος ο Μάρκος ήταν πιο μαρκομανής από μένα. Για να είναι εισαυτικό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θεμελίωσε την κλασική ρεμπέτικη μουσική. Έβαλε δηλαδή τα θεμέλια στο κτίριο. Ο Τσιτσάνης σήκωσε τις κολόνες. Ο Παπα Ιωάννου, ο Χατζηχρίστος βάλανε τα πατώματα της σκάλες. Καταλαβαίνετε, το λέω ξανά πολιτικός μηχανικός. Τα παράθυρα και έτσι έγινε το ρεμπέτικο οικοδόμημα. Αλλά τη βάση την έβαλε ο Μάρκος Βαμβακάρης με το μπουζουκάκι του. Θα τον δείτε και
Και κάποια στιγμή θα δείτε και την υπογραφούλα του για να καταλάβετε ότι πήγε μόνο 4 χρόνια στο σχολείο, αλλά του έφτασαν να γράψει αριστουργήματα που κάποιοι άλλοι αστεί τότε και με περιουσίες τις οποίες πούλησαν, εκποίησαν για να πάνε στα διάφορα κονσερβατουάρ, ο Δία είναι, του εξωτερικού, να γράψουν να μην πω. Και ξέρετε, ο λαός κρίνει. Κάνει και λάθη, ναι, αλλά τελικά στη διάρκεια κρίνει. Μπορεί να κάνουμε σαν λαός ένα λάθος εκεί πέρα. Ναι, ναι, κάναμε λάθος. Ναι. Νομίσαμε ότι αυτός που κάνει αυτά, ναι, ήταν κλέφτης. Εντάξει, αυτά γίνονται. Αλλά να κάνει συνεχώς λάθος δεν γίνεται. Τα ρεμπέτικα είναι αυτά που έχουν ακουμπήσει την νεολαία. Προσέξτε πώς είναι αυτά τα κομμάτια τώρα της δεκαετίας του 30. Για τα τρία πρώτα είναι του Μάρκου Βαμβακάρη. Στην ίδια δεκαετία βέβαια είναι και άλλοι δημιουργοί, όπως ο Παπαϊωάννου, όπως ο Τσιτσάνης. Το 36 άρχισε και ο Τσιτσάνης. Αυτή η φωτογραφία είναι λάθος. Γεια σου, 80. Thank you.
Δεν σου τόσο εννοείται. Με κουζούκι, με κιθάρα και με φίλο παγλάμα. Με κουζούκι, με κιθάρα.
Χαράματα η ώρα τρεις, θα δω να σε ξυπνήσω, δεν θα μας δει άλλος κανείς.
τα κλειστά παράθυρα πάρα πολλά, σκύλα με έκανε και λιώνει, σκυλολογία του Μάρτιν, για την πρώτη μου γυναίκα. Βρήκε αυτή η καλή γυναίκα, πέθανε πριν 2 χρόνια και έκανε έτσι τα 2 παιδιά. Το τρίτο είναι εξόγαμο, αλλά το... Ναι. Το αποδέχτηκε. Αυτά έτσι. Χαράματα η ώρα της θάλασσας, εξυπνήσω, φανταστείτε τώρα, εκεί κάπου στον Πειραιά, σε ένα παλιό δρομάκι, να σκέφτεται ο Μάρκος να πετάει το μπουζουκάκι του, να πάει να την ξυπνήσει. Και η άλλη λέει, του άνοιγε και ή δεν του άνοιγε. Του άνοιγε, βεβαίως, όταν δεν ήταν μέσα ο καινούριος. Πες τα παιδιά, έλα ρε φωτοδότη. Κάτσε κάνα παιδιά, όλα είναι σκηνοθετημένα όλα. Είναι γλυκός. Ο φωτιστής είναι γλυκός. Βέβαια. Μην τον κατηγορείτε.
Ενώ ακούσαμε τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και τώρα έρχεται το τραγούδι του Παγιατέρα. Θα κλέψω μια μελαχρινή, πιο γνωστό σαν Χατζικυριάκιο. Τουρουρουν, τουρουρουν, τουρουρουν. Τουρουρουν, τουρουρουν, τουρουρουν. Τουρουρουν, τουρουρουν, τουρουρουν. Καθώς πρέπει του ελαφρού και της επιθεώρησης
ότι τις ανασιωπήσουν. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς διασκέδαζαν και τον κατακτητή στα ακριβά κέντρα που έπεσαν. Οι ρεμπέτες έγραψαν, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, μετά από την πρώτη γερμανική απελευθέρωση, δεν βλέπουν να γίνεται απελευθέρωση και από τη δεύτερη σύντομα. Εν πάση περιπτώσει, μετά τα τραγούδια τα οποία βγήκαν είχαν λαϊκό χαρακτήρα, ας το πω έτσι. Λαϊκό χαρακτήρα. Περισσότερα όργανα πάνω στο πάλκο, διφωνίες, περισσότερες τραγουδίστριες. Τι να σας πω, διέφεραν από αυτά τις δεκαετίες του 30. Και ξέρετε γιατί, πλέον, σας το λέω σαν προοικονομία, όσοι θυμούνται τις αρχαίες τραγουδίες, τι σημαίνει η λέξη. Γιατί τα είχε αγκαλιάσει σχεδόν όλος ο κόσμος. Όλοι πηγαίναν στα μαγαζιά, ας το πούμε, στις ταβέρνες, που πεζόντουσαν ρεμπέτικα, με μπουζούκια. Αλλά είχαν μπει και άλλα όργανα. Δεκαετία του 30 περισσότερο ήταν μπουζούκι παγκλαμάς. Μπουζούκι κιθάρα, λίγος παγκλαμάς. Καμιά φορά ο Μάρκος έβαζε κανένα κορντεόν, ο Χατζηχρήστος. Όργανα περισσότερα, με πιάνα, τραμπάς κλπ. Είχε η δεκαετία του 40. Ή ας την πούμε λαϊκή περίοδος του ρεμπέτικου. Έχουμε διάφορα ονόματα, όπως ας πούμε, όταν θα αρχίσει το τραγούδι, βάλτε τη φωτογραφία 26, για να μην μπερδευτείτε. Μπράβο, αυτός είναι ο Γιώργος Μητσάκης. Εμβληματική φυσιογνωμία της δεκαετίας του 40, Κωνσταντινούπολης, Μητσάκης, όπως επίσης και ο Χιώτης, όπως και ο Καλδάρας και άλλοι ακόμα. Αλλά δεν γίνεται, κάνουμε μία βραδιά, την οποία τη διοργανώνει ένα σχολείο με τους μαθητές. Δεν μπορείς να κάνεις έρευνα, ειδική μελέτη για το ρεμπέτικο. Αλλά νομίζω φτάνουν και αυτά για να πάρετε μια ιδέα. Άλλαξαν λίγο δηλαδή οι ορχήστρες που παίζαν τα ρεμπέτικα, αλλά και τα τραγούδια. Τη δεκαετία του 40 δεν έχουμε σκληρή θεματολογία, φόνη, ουσίες και τέτοια. Γιατί σας λέω, πηγαίναν οι οικογένειες και έχουν και φωτογραφίες με μικρά παιδιά στις ταβέρνες και ακούγαν τα μπουζούκια. Βέβαια κάποιοι τα εχθρεύονταν και κάποιοι, πω, στεναχωριόντουσαν τόσο. Κάποιοι μείνανε και νηστικοί. Μητσάκης, να έχεις χάρη που σε αγαπώ, αλλιώς το δικό σου το μαράζι θα με φάει. Τι ωραία λέξη. Το
Κρατά στα χέρια σου εδώ όσα βάσανα κρατώ. Αγίστα ρημάτα που σε αγαπώ. Κρατά στα χέρια σου εδώ όσα βάσανα κρατώ. Αγίστα ρημάτα που σε αγαπώ. Thank you.
Όχι όμως και βιτριόλια. Μιλάω λοιπόν
για τον Μιχάλη Σουγιούλ, ο οποίος είχε γράψει το τραμπ το τελευταίο. Εξαιρετικό κομμάτι, το αγαπήσαμε όλοι, το οποίο έγινε και ρεμπέτικο όταν μετά μπήκαν μπουζούκια. Δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, την Ταμπακέρα, της Παραξικάρδιο, πολύ ωραία στιγμή. Πάρα πολύ Γιανακόπουλος, τα στιχάκια μαζί, το πω και λάθος. Τραϊβόρος ήταν ο άντρας ο οποίος βέβαια, ναι. Και ο Ριτσιάρδης έκανε η μουσική. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, όταν το είπε η Νίνου, αν το άκουγε κανένας, θα το πει, ω, ρεμπέτικο, κανονικό. Καταλαβαίνετε. Τους λέω μουσικάρες, αλλά είχαν πάρει κάποιον άλλο δρόμο. Αυτή η τέλος πάντων, μόδα μετά από το ρεμπέτικα, που κακός και κομπλεξικός ονομάστηκε έτσι, που είχε τα γράψαμε, άρχοντες και απευθύνονται σε άρχοντες, όπως λένε ορισμένοι σήμερα την άλλη, ηλίθια και εξίσου, θα την πω, κομπλεξική φράση, λέει τα έντεχνα. Ποια έντεχνα ρε, ρε Λευτέρη, δηλαδή ο Μάρκος είναι άτεχνος, που είναι ο αγάπης. Ορίστε, είναι άτεχνος, όχι άτεχνος. Άρα, είναι άτομο. Καταλαβαίνετε. Λένε, τέλος πάντων, αυτά. Με. Ακριβώς. Πάντως, αυτά τα αρχοτερεμπέτικα διαρκέσανε όσο έζησε και ο Σουγιούλ. Από το 48 μέχρι 50, μέχρι περίπου το 58. Αυτό είναι καταπληκτικό τραγούδι, τα Ταμπακέρα. Άλλου λέει, της χάρισε την Ταμπακέρα. Τα είπε ο Φρόιντ όλα όμως. Της χάρη στην Ταμπακέρα, μετά όταν χωρίσουνε να βασανίζεται. Ίσως μου χάσεις
ότι το βίντεο από αυτές τις παραστάσεις θα πρέπει να σταλεί επισήμως στη Βουλή για να μάθουν εκεί πέρα τα αρρακνασμένα παλικάρια πώς μπορούν χωρίς αρχηγισμούς κάποιες δουλειές να γίνονται όταν υπάρχει κοινό στόχος και αγάπη. Όταν υπάρχει πονηριά δεν γίνεται. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Τα παιδιά, οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους τους. Βέβαια, έλειψε αυτός ο οποίος έχει το περισσότερο άλλο. Δεν είχα πια αναπτύσσει όμως να το πετύσω. Ο διευθυντής βεβαίως που είχε όλη την ευθύνη, ο Γιάννης ο Καλιάρας.
εμείς, πρωτίστως βλέποντας τούτα τα βραβεία. Πώς να μην χαίρεται κανείς, τουλάχιστον εγώ, πώς να μην νιώθω περήφανος έχοντας τέτοιους συναδέλφους. Πώς να μην χαίρεται κανείς έχοντας τέτοιους ανθρώπους να στηρίζουν τη δουλειά μου. Πώς να μην χαίρεται κανείς έχοντας μία δήμαρχο και θα ήθελα με πολύ καλά να έρθει να μας πει κάτι από τα παιδιά για όλο αυτό που κάνουμε και πώς να στηρίζει ο Δήμος Καλάρης. Τα παιδιά και οι συνάδελφοι θα ήθελα να ετοιμαστούν για μια αναμνηστική φωτογραφία μόνο. Και θα ήθελα μετά να πω κάτι. Μόνο από καρδιάς, κύριε Κοπάρα. Κύριε Κοπάρα, πόσο χαρακτηριστικό δικό. Λοιπόν, δεν είμαστε περήφανοι από δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν περάσατε πολύ όμορφα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μουσικό σχολείο, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Κύριε Αγάπη, πάρα πολύ χάρηκα που σας γνώρισα. Να μας ξανάρθετε. Και όλοι σας, όλοι, να είμαστε περήφανοι, να δείτε ξανά, να περάσουμε πάλι καλά. Έχουμε ό,τι καλύτερο για τον καθένα από εμάς και ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας. Πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον διπεθέ, συγγνώμη, και τους συντελεστές της ΕΚΑΘΕ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά δύο μέρες για να βγει αυτή εδώ η παράσταση. Είναι οι εμφανείς ήρωες. Ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου. Και θα ήθελα να σας πω τι έπεται ως σχολείο. Έτσι λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, από 27 και 28 Μαρτίου, τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, ανεβάζουμε την παράσταση «Η Υπηρεία της Δύο Αφετάδων» στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας. 1 Απριλίου έχουμε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη Ευάγγελο Κουντούνη και κιθαρίστα, όπου με το σύνολο κιθάρα σχολείου, περίπου 35 κιθάρες, θα παρουσιάσουν έργα και τη διασκευή του Ευάγγελου Κουντούνη. 5 Απριλίου, πάλι στον ίδιο χώρο, με να προλογίσει την εκδήλωση ο Γιώργος Μανιβασίτης, θα ανεβάζουμε μόνο κλασική μουσική, με το αντίστοιχο σύνολο του σχολείου και 26 Απριλίου με τον Παντελή Θαλασσινό μία συναυλία θα κάνουμε όλοι μαζί. Και κάτι ακόμα που θα σας ανακοινώσουμε λίγο αργότερα, πολύ πιο μεγάλο. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε όλους και πάλι καλώς να ανταμώσουμε. Ευχαριστώ και εσάς, τα παιδιά μας. Εμείς θα βάλουμε μία χρονομερία. Ένα ευχαριστώ για την